Όλα είναι δυστυχώς μία παρεξήγηση. Μία παρεξήγηση. Παρεξήγηση. Τι γίνεται πίσω, ε? Πετάνε πέτρες, ε? Πήγα τη μέση να σε χτυπήσουνε! Τρελάθηκες, ρε! Να ξέρω κάποια στιγμή με τα όπλα στα χέρια να κατεβαίνουν. Και οι δύο. Και οι δύο. Και οι δύο. Πού σταματήσαν? Εδώ, εδώ έγινε το σκηνικό. Εδώ άρχισαν να βρίζουν, ελάτε τσογλάνια, ελάτε π***, να εξηγηθούμε και τέτοια. Ήρθαν κάποιοι πιτσιρικάδες. Τη στιγμή που υπάρχει αυτή η φραστική, ας πούμε, ενώ δεν υπάρχει κάποια συμπλοκή, δεν τους πετάει κάποιος κάτι. Εμείς βλέπουμε αυτούς δηλαδή, δεν έχετε κάτι προς το μέρος, ούτε κανένας έχει πλησιάσει. Ξαφνικά ένας τραβάει το όπλο και ρίχνει. Η πόλη καίγεται, η πόλη καίγεται, η πόλη καίγεται! Αυτό συμβαίνει και οι αστυνομικοί απλά κοντοστέκονται και φεύγουν. Έτσι απλά. Γυρνάνε και φεύγουν. Περπατώντας. Τρεις πυροβολισμοί, γιατί δεν τον πέτυχε με την πρώτη. Ήθελε, αυτός ο άνθρωπος ήθελε να σκοτώσει. Απλά πράγματα. Είδα την προέκταση των χεριών του. Είδα να σκοπεύει. Την προέκταση όχι του σώματός του, των χεριών του. Τον έβλεπα πλάτη. Και στόχευσε. Στόχευσε προς το μέρος, προς τα κάτω. Προς την ομάδα αυτή. Ότι η αλήθεια θα αναδειχθεί και θα υπάρξει παραδειγματική τιμωρία. Στιγμή που έρχεται και φεύγει, τη στιγμή που... Στοιχώς, μία παρεξήγηση. Και μια ζωή που φλέγεται. Η πόλη καίγεται, η πόλη καίγεται, η πόλη καίγεται. Τρέξαμε αμέσως μπροστά για να αγγίξουμε αυτή τη στιγμή. Κάναμε χρόνια να φτιάξουμε φως. Η εμψυχρό και ανέτεια δολοφονία του 16χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου από αστυνομικούς τη νύχτα του Σαββάτου αποκαλύπτει μπροστά στα μάτια όλης της κοινωνίας την πιο βάρβαρη και φωνική φύση της κυβέρνησης και της πολιτικής της. Τα χέρια των αστυνομικών οπλίστηκαν από την κυβέρνηση των δολοφόνων που φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη, όπως επίσης και από την τεράστια όξυνση της καταστολής που φέρνουν οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Η δολοφονία είναι το επιστέγασμα ενός οργείου καταστολής για να τσακίσει τις κοινωνικές αντιστάσεις, τους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας, για να υποτάξει καθολικά κάθε φωνή αντίστασης με όπλο την τρομοκρατία. Η δημοκρατία τους δείχνει το πρόσωπό της. Η νομιμοποίηση της χρήσης πυροβόλων όπλων κατά των φοιτητικών διαδηλώσεων, ο καταιγισμός καρκινογόνων χημικών, το ξύλο των ΜΑΤ, οι κροτίδες λάμψης, η φυσική εξόντωση των αγωνιστών. Είναι οι ίδιοι οι δολοφόνοι του Μιχάλη Καλτεζά που σκοτώθηκε το 1985 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με τους σημερινούς δολοφόνους της κυβέρνησης Καραμαλή, με τους δολοφόνους του Κουμί και της Κανελοπούλου το 1980, με τους φωνιάδες του ΠΑΣΟΚ που έλειωσαν στο ξύλο των Κουσουρί στο κίνημα κατά των εξαστικών του ΑΣΕΠ, με τους δολοφόνους φασίστες του Νίκου Τεμπονέρα, με τους συνταγματάρχες της Χούντα. Η ίδια είναι η τρομοκρατία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που αφήνουν πίσω τους νεκρούς του κινήματος, όπως ταυτόσιμη είναι και η πολιτική του. Η καταστολή και η δημοκρατία τους δεν εξαντλείται στον δρόμο και τις διαδηλώσεις. Με τη μετατροπή της πόλης μας σε κατεχόμενες ζώνες από τα ΜΑΤ κατά του εσωτερικού εχθρού, με την αστυνομοκρατία και τις κάμερες στις γειτονιές, με την εργοδοτική τρομοκρατία και αυταρχισμό στους χώρους δουλειάς, με την ανακήρυξη των απεργιών σε παράνομες καταχρηστικές, με την ποινικοποίηση των δίκαιων αγώνων, την κατάργηση του ασύλου και τη στράτευση στα 18. Ο έλεγχος και η καταστολή επιβάλλονται σε κάθε πλευρά της ζωής μας. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη για την δίθεν απονομή δικαιοσύνης του συστήματος. Είδαμε πρόσφατα πως έπεσαν στα μαλακά αυτοί που βασάνισαν τον Κύπριο φοιτητή στη Θεσσαλονίκη.
παίρνουν το φόβο γιατί η πολιτική τους δεν μπορεί να πείσει. Γιατί είναι φωνική και καταστροφική για τα δικαιώματα των εργαζομένων και της νεολαίας. Με το νέο κύμα απολύσεων, τη μαζική ανεργία, τη νέα φτώχεια και τις προτάσεις Μίχαλου για μισή δουλειά, μισή ζωή, το σύστημα πρέπει να θωρακιστεί. Η κυρίαρχη πολιτική της αιώνιας λιτότητας, των μισθών στα όρια της επιβίωσης, της πλήρους ελαστικοποίησης των σχέσεων εργασίας, της κατεδάφισης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και της πλήρους ιδιωτικοποίησης, οχυρώνεται με τους τρομονόμους και την τρομοκρατία του μαζικού λαϊκού κινήματος. Για να βγει αλόβητο το κεφάλαιο από την κρίση του, διαμορφώνουν την νεολαία αναλώσιμη στην εργασία με τον εκπαιδευτικό και εργασιακό μεσαίωνα που επιβάλλουν, αναλώσιμη και στη ζωή, μη διστάζοντας ακόμα και να σκοτώσουν. Η κυβέρνηση της λαιλασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της νεολαίας, του κοινωνικού πολέμου, των δολοφόνων, της διαρκούς καταστολής, που μόνο σφαίρες και 500 ευρώ μισθό έχει να προσφέρει, που θυσιάζει τους 16χρονους στο βωμό της κρατικής βίας, πρέπει να ανατραπεί. Γιατί θα γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη και καταστροφική, όσο θα σφίγγει ο κλοιός των αγωνιζόμενων γύρω της, όσο οι αγώνες θα μαζικοποιούνται και θα γίνονται πιο μαχητικοί, όσο η κοινωνική αγανάκτηση φουντώνει. Η απάντηση στην πολιτική δολοφονία και το στραγγαλισμό των δικαιωμάτων μας σε εκπαίδευση και εργασία πρέπει να δοθεί ταυτόχρονα από το μαζικό λαϊκό κίνημα. Στους δρόμους, με συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, καταλήψεις και απεργίες, συντονισμό των εργατικών και νεολαίστικων σωματείων και των φοιτητικών συλλόγων. Δεν μας φοβίζουν, μας εξοργίζουν. Αγωνιζόμαστε και συγκρούμαστε μέχρι τη νίκη. Θα σπάσουμε τον τρόμο στο δρόμο. Το μήνυμα αυτό πρέπει να αντιχύσει στα φοιτητικά αμφιθέατρα, στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς, στις διαδηλώσεις, κόντρα στο κυβερνητικό μήνυμα της τρομοκρατίας και της υποταγής. Ήδη από το Σάββατο και κάθε μέρα, χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν μαζικές και αποφασιστικές πορείες απάντησης στην κυβέρνηση των δολοφόνων σε ολόκληρη τη χώρα. Στην Αθήνα, πάνω από 30.000 διαδηλωτές. Στο Βόλο, πάνω από 4.000. Η μαζικότητα και ο παλμός των κινητοποιήσεων δείχνουν πως οι μαζικοί και ανυποχώρητοι αγώνες θα σπάσουν την τρομοκρατία της κυβέρνησης και των συμμάχων της. Η εξέγερση της νεολαίας εκφράζει την κοινωνική οργή απέναντι στην πολιτική που δολοφονεί στη ζωή, στην εκπαίδευση, στην εργασία. Ενάντια στην κυβέρνηση που σφυροκοπά την νεολαία και την ίδια στιγμή χαρίζει 28 δισεκατομμύρια στις τράπεζες. Η συνέχιση των μαζικών κινητοποιήσεων με καθημερινές πορείες, η δημιουργία κέντρου αγώνα του κινήματος και απεύθυνση στην κοινωνία, η κλιμάκωση με καταλήψεις διαρκείας και απεργίες, η διεύνηση του αγώνα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα της αντεπίθεσης του κινήματος για να τιμωρηθούν η φυσική και πολιτική αυτουργή του εγκλήματος. Είναι τώρα η ώρα που θα πρέπει οι μαζικοί φορείς να βγουν στο προσκήνιο και να κλιμακώσουν τον αγώνα ενάντια στην αντεργατική και αντιεκπαιδευτική πολιτική. Με μέτωπο εργαζομένων και νεολαίας για την ανατροπή της επίθεσης του κεφαλαίου, για τη διεκδίκηση των σύγχρονων δικαιωμάτων μας, για τις ελευθερίες της εποχής μας, σε σύγκρουση με το σύστημα και τις κυβερνήσεις του, που σκοτώνουν στη δουλειά, στον πόλεμο και στην πόλη. Η σφαίρα αυτή ξεχύλισε το ποτήρι της οργής της νεολαίας, που δεν είναι τυφλή, αλλά πηγάζει από την πολιτική στην εκπαίδευση, την εργασία, τα δημοκρατικά δικαιώματα και το περιβάλλον. Πηγάζει εν τέλει από το ίδιο το εκμεταλλευτικό σύστημα.
Νομίζω πως είχε γίνει αντιληπτό ότι αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση Καραμαλή, είναι εκφραστές ομής βίας, οι οποίοι κατευθύνονται εναντίον του ίδιου του κοινωνικού συνόλου. Είναι υπονομευτές και της κοινωνικής γαλήνης και είναι εκμεταλλευτές, στην υγνή εκμεταλλευτές της δημοκρατίας. Κανένας δεν είναι υπεύθυνος, κανένας δεν παρετείται, δεν υπάρχει τσίπα, δεν υπάρχει φιλότιμο και το ζητούμενο από την κυβέρνηση είναι να πάρει με το μέρος της τους νοικοκυρέους με τα μαγαζάκια που καίγονται. Οι νέοι με τις μολότοφ, ακροατή μου, έχουν στόχο τις τράπεζες, τα αστυνομικά τμήματα και τα πολυκαταστήματα. Τι την εντύπωση δηλαδή, ότι ποια κοινωνία ζούμε, τι ακριβώς θέλετε, τι ακριβώς είναι το ζητούμενο. Υπάρχουν οι πολίτες. Προμάγαζα και τα αυτοκίνητα των οικοκυρέων θα καίνε μπάτσι κουκουλοφόροι για να μην έχει διαρροές η εκλογική πελατεία των αφεντικών τους. Το αίμα του μικρού Αλέξανδρου δεν ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, ήτανε κουβάς ολόκληρος που μας μπουγέλωσε κατάμουτρα και μας ξύπνησε από το λίθαργο του οχαδερφισμού. Λυπάμαι που σας το λέω, εγώ δεν μπορώ να προτείνω να ηρεμήσουν. Εγώ δεν μπορώ να ζητήσω τα παιδιά αυτά υπακοή. Να διεκδικήσουν αυτό που τους ανήκει. Ξέρουν αυτά, έχουν νου.